Κατά πρώτον, όπως φαίνεται, εσύ είσαι η κοπή σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αφορά ένα μνημόνιο απαλλαγής. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Λουπή, για τα γραφικά. Το πρώτο σκέλος της εισήγησης αναφέρεται σε ένα μνημόνιο απαλλαγής ευθυνών και φυσικά επανέρχομαι σε μια προηγούμενη τοποθέτηση ότι σε κάθε εθνική τραγωδία υπάρχουν δύο. Μία κατά τη διάρκεια που γίνεται αυτή και μία μετά κατά τη διαχείριση. Η διαχείριση πλέον ψάχνουμε να βρούμε επικοινωνιακά τελτύπια για να καλύψουμε την πραγματικότητα. Εκεί θυμόμαστε πράγματα τα οποία τα ξέρουμε όλοι. Εκεί ανακαλύπτουμε τα αυθαίρετα, εκεί ανακαλύπτουμε ότι δεν υπάρχουν δρόμοι για τη θάλασσα, εκεί ανακαλύπτουμε τα πάντα. Λες και αυτά δεν είμαστε γνώστες από νωρίτερα, τα μάθαμε τώρα. Τα μάθαμε από την καταστροφή της στο Μάτι. Τα μάθαμε από τις πλημμυρές της Καλαμάτας. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μετά τη διαχείριση, αυτή την επικοινωνιακή, μπαίνουμε στη λογική της λύθης. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και να πω στο δεύτερο θέμα της εισήγησης, στο δεύτερο μέρος της εισήγησης που αφορά το Δήμο της Καλαμάτας. Μιλάμε για προτάσεις πολιτικής προστασίας. Και είναι προτάσεις μόνο για το πρόβλημα της πυρκαγιάς. Και θα επανέλθω στο προηγούμενο και θα δείτε ότι και εδώ μέσα στην αίθουσα θέμα αυθαιρέτου επικοινωνιακά πήγε να περάσει κάπου αλλού. Φταίει το κτίριο το δίπλα. Το αυθαίρετο που υπάρχει ήδη μέσα στο ρεύμα και είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που έχει γίνει και είμαστε υπεύθυνοι γιατί το 2008 είχαμε την ευθύνη του ρεύματος και το οποίο το διατηρούμε 2 χρόνια τώρα από την προηγούμενη καταστροφή. Θα το δούμε τι έχει πάρει. Πάμε, περνάμε στο δίπλα το κτίριο. Εκείνο είναι πολύ απλό να γίνει μια διευθέτηση πριν την όποια απόφαση, η οποία απόφαση μπορεί να τραβήξει και 4-5 χρόνια, υπάρχει μια διευθέτηση του ρεύματος και να λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, το τι έχει πάρει τώρα θα το δούμε. Λοιπόν, υπάρχει όμως και μέσα σε θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου άποψη του Δημάρχου ότι ο Κορδίας έτσι κι αλλιώς πλημμύρισε επειδή είναι κλεισμένα τα ρέματα. Άρα κάνουμε ένα έργο, προβλέπουμε ένα έργο, προτείνουμε ένα έργο αγνώντας το προηγούμενο φαινόμενο, αγνώντας αυτό που πλημμύρισε την Καλαμάτα, αγνώντας τους 2 νεκρούς της Καλαμάτας, αγνώντας τα πάντα. Απλώς ένα έργο βιτρίνας, μια επικοινωνιακή κατάσταση. Λοιπόν, άρα πέραν από το ελλειπές της εισήγησης, το οποίο φαίνεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα προβλήματα της Καλαμάτας, είναι σε θέμα αντισεισμικού σχεδιασμού και από ό,τι φαίνεται σε θέματα πλημμύρας. Σε αυτά δεν υπάρχει καμία πρόταση. Τουλάχιστον μέσα στην εισήγηση δεν υπάρχει καμία πρόταση. Και το βασικό, όπως είδατε, ότι μετά την επικοινωνιακή διαχείριση μπαίνουμε στη λύθη. Και πάμε διάφορα. Δεν χρειάζεται να τα ξεχάσουμε το ένα, να πετάξουμε κάπου αλλού τις ευθύνες. Λοιπόν, για όλα αυτά η εισήγηση είναι ελλειπής. Αλλά πιο ελλειπής είναι η Δημοτική Αρχή του Δήμου Καλαμάτας που δεν βλέπει τα σοβαρά προβλήματα που εμπεριέχονται μέσα στα δικά μας προβλήματα. Γιατί εντάξει, το Μάτι ήταν μια εθνική τραγωδία όπως εξελίχθηκε. Ευθύνες υπάρχουν πολλές. Πάρα πολλές. Δεν είναι τυχαίο ότι παραιτήθηκαν οι πάντες. Άλλο αν αυτοί που είχαν τη διαχείριση. Εντάξει. Μετά από το ότι αλληλοχαρήκανε όλοι για το επίτευγμα των ενεργειών τους, μετά από 10 χρόνια, με 10 μέρες παρατηθήκανε. Λοιπόν,
Για όλα αυτά, όπως σας είπα, το θέμα φεύγοντας από την εθνική τραγωδία, μπαίνουμε στην τοπική τραγωδία, η οποία ελπίζω να μην ξανασυμβεί. Ευχαριστώ. Κύριε Πεχράκη.